Μια τώρα σημαντική διεθνής αθλητική διοργάνωση φιλοξενείται από αύριο και για μία εβδομάδα στο κλειστό στα δύο ωράκια. Ο λόγος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo ITF, στο οποίο θα λάβουν μέρος 1000 αθλητές και προπονητές από 27 χώρες. Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού Taekwondo θα βρεθεί από αύριο η Κρήτη, καθώς στις εγκαταστάσεις του κλειστού στα δύο ωράκια θα διεξαχθεί για μία εβδομάδα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo ITF όλων των κατηγοριών. Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει αύριο Δευτέρα με την τελετή έναρξης που θα γίνει από τις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Στους αγώνες που γίνονται για πρώτη φορά στην Κρήτη συμμετέχουν περισσότεροι από 1000 αθλητές και προπονητές από 27 χώρες της Ευρώπης, ενώ η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες. Καθημερινά οι αγώνες θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τις 6.30 το απόγευμα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που ισχύουν για τον κορονοϊό. Λίγο καιρό πριν υπήρξε μια τάση από πολλές χώρες να προσπαθήσουν να κυρώσουν το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά ο πρόεδρος στάθηκε δίπλα, λέει το πρωτάθλημα θα γίνει. Ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε όλοι εδώ. Θα γιορτάσουμε και θα είμαστε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια μετά από 2 χρόνια να αγωνιστούν οι αθλητές μας σε αυτό το υπέροχο στάδιο. Θα δείτε κι εσείς το άθλημά μας. Είναι ό,τι καλύτερο. Μετά από μια παύση 2 χρόνων, εμείς και οι αθλητές και οι προπονητές είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξαναπαίξουμε αγώνες. Και το καλύτερο για μας είναι που οι αγώνες αυτοί γίνονται εδώ στην Ελλάδα και στο νησί της Κρήτης. Στη διάθεσή μας έχουμε περίπου 200 αθλητές. Είναι η μεγαλύτερη αποστολή που έχουμε μέχρι σήμερα σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.